Γεια σας παιδιά, Παναγιώτης Ραφαήλ εδώ με ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα έχουμε ένα μικρό βίντεο, παρόλα αυτά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ βοηθητική πληροφορία και πολλοί από εσάς θα βρείτε αξία μέσα αυτά τα λίγα λεπτά. Εξωβρέχει, όμως ξέρετε ότι το grind δεν μπορεί να σταματήσει από μια απλή μπόρα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ώμους. Πώς να τους κάνουμε πιο στρογγυλούς. Το νούμερο ένα λάθος που βλέπω να γίνεται στο γυμναστήριο από πολλούς όταν προσπαθούν να γυμνάσουν ειδικά την πλάγια μοίρα του ώμου, αυτή θα σου δώσει αυτό το στρογγυλό look. Προφανώς θέλεις και από μπροστά να είσαι δυνατός και από πλάγια και από πίσω. Δεν θα παραλείψεις κάποια μοίρα για να ευνοήσεις περισσότερο κάποια άλλη. Όμως, όταν βλέπουμε από μπροστά τον άλλον και είναι λίγο στρογγυλή η ώμη του, κυρίως οφείλεται αυτή η όψη, αυτό το σχήμα στην πλάγια κεφαλή, lateral head of the shoulder. Οπότε, πάμε να δούμε πώς θα πάρουμε την συνηθισμένη άσκηση lateral raises για την πλάγια μοίρα του ώμου και θα την κάνουμε καλύτερη. Το πιο σημαντικό είναι, γιατί δεν βλέπουμε αύξηση στην πλάγια μοίρα του ώμου μας, γιατί δεν την προπονούμε σωστά. Γιατί πιο δυνατοί μύες, όπως είναι η τραπεζοειδής, όταν υπερφορτώνουμε αυτή την άσκηση και δεν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε σωστά αυτή τη μοίρα, παίρνουν το φορτίο οι τραπεζοειδείς, ok, κάνεις κάτι τέτοιο. Οπότε έχει ως αποτέλεσμα, ναι, εσύ κουράζεσαι και η λαβή σου και η πύχη σου για να κρατήσεις αυτό το φορτίο, όμως την περισσότερη δουλειά την κάνουν οι τραπεζοειδείς και αγνοείται τελείως ή σε αρκετά μεγάλο βαθμό, σε τόσο μεγάλο βαθμό ώστε να μην μεγαλώσει η πλάγια μοίρα του ώμου. Οπότε πρέπει να ρίξουμε τον εγωισμό μας, να πούμε ότι ok, εγώ τι θέλω. Δεν θέλω απλά να κάνω αυτή την άσκηση με πολλά κιλά, θέλω να έχω στρογγυλούς ώμους. Οπότε παίρνω το κατάλληλο βάρος. 8 κιλά για μένα, 10 κιλά για μένα, για σένα μπορεί να είναι 4, για σένα μπορεί να είναι 15. Κάπου εκεί μέσα θα είσαι, από 4 μέχρι 15. Δεν παίζει να το κάνεις αυτό με 30 κιλά. Okay. Οπότε, κοιτάξτε να κάνετε σωστά την άσκηση. Μία τεχνική που θα σας βοηθήσει σε αυτό είναι η 1,5 επανάληψη. Τι σημαίνει αυτό? Σηκώνουμε τα βαράκια στο πλάι, κατεβαίνουμε μέχρι τη μέση και ξανασηκώνουμε. Αυτή την τεχνική μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε και σε άλλες ασκήσεις για να κάνετε πιο έντονη την προπόνησή σας στη συγκεκριμένη άσκηση, να έχει διπλή σύσπαση ομής σε κάθε επανάληψη. 1-2 συσπάσεις, ok, 1-2 συσπάσεις και μετά τέρμα άνοιγμα και μετά τέρμα κάτω. Και βοηθάει να κρατήσει όλη την πίεση σε αυτό το σημείο του ώμου που θέλουμε να επικεντρωθούμε, στην πλάγια μοίρα. Τώρα, πολύ σημαντικό, κατεβάζουμε τα κιλά και πάντα σκεφτόμαστε στη διάρκεια της εκτέλεσης της άσκησης να ενεργοποιούμε αυτόν τον μη αντί για τους τραπεζοειδείς. Οπότε, ένας καλός τρόπος να το κάνεις αυτό είναι να έχεις τα χέρια σου έξω, να προσπαθείς να φτάσεις μακριά με τα βαράκια, οκ, μην τα κρατάς εδώ πέρα, μακριά και λίγο οι αντίχειρες προς τα πάνω, μπαμ, μισό και πάνω, τέρμα κάτω, οκ, οπότε. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας βοήθησε, ελπίζω να πάρετε αυτά που σας είπα και να τα εφαρμόσετε στην προπόνησή σας. Μη σας νοιάζει πόσα κιλά σηκώνετε, σας νοιάζει να είναι στρογγυλή η ώμη, σας νοιάζουν οι ώμοι σας να είναι να πετάγονται έξω από τα χέρια, όχι τα χέρια να είναι πιο έξω από τα χέρια, από τους ώμους. Εντάξει, λοιπόν, μην ξεχνάτε, αύριο έχουμε το Meetup Θεσσαλονίκη, ελπίζω να μας κάνει κανένα τέτοιο σκηνικό καιρός και τα λέμε σύντομα. Like και γραφή, γεια σας. But today, she ain't got shit to do. Her ride along with you. So we gon' fuck around and vibe and vibe and vibe and vibe. I'm tryna live my life.